Υπεγραφή την Τρίτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για τη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας. Η προηγούμενη απόφαση είχε υπογραφεί το 2006. Η πρόσφατη ανανέωση που υπεγράφει στο Υπουργείο περιλαμβάνει και τα έργα αναβάθμισης των υποδομών της ΒΙΠΕ Καβάλας. Είναι γνωστό ότι οι βιομηχανικές περιοχές, τα βιοτεχνικά πάρκα, ο φορέας διαχείρισης αυτών των περιοχών θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα, θα λέγαμε, στοιχεία και προδιαγραφές, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που θα πάνε να εγκατασταθούν μέσα να μην χρειάζονται να κάνουν κάποιες διαδικασίες. Ένα, θα λέγαμε, από τα ζητούμενα είναι ότι αυτές οι βιομηχανικές περιοχές πρέπει να έχουν και άδεια επαρεμβατολικών όρων. Επομένως, η κάθε ΒΙΠΕ, όπως και η δικιά μας εδώ, και είχε και θα πρέπει να έχει και θα πρέπει να ανανεώσει, εφόσον χρειάζεται, την κατάλληλη άδεια περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου οι επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες ή οι επόμενες που θα έρθουν έχουν μια πιο απλουστευμένη διαδικασία. Δεν χρειάζεται η κάθε μία μεμονωμένη να κάνει τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Άρα είναι, θα λέγαμε, ένα από τα κίνητρα των βιομηχανικών περιοχών τα οποία παρέχονται στις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν μέσα σε αυτές. Στην απόφαση υιοθετούνται προηγούμενα συμπεράσματα για το περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα έργα υποδομής της δεύτερης φάσης, όπως για παράδειγμα η περιμετρική περίφραξη των οικοπαίδων, η κατασκευή και λειτουργία μονάδας καθαρισμού των αποβλήτων και η επέκταση του ηλεκτροφωτισμού των οδών.